Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Το Βερολίνο ψήφισε ναι στη δίμηνη παράταση του ελληνικού προγράμματος σε 7 αυστηροί όροι για την προληπτική γραμμή πίστοσης. Und auch wenn noch viel zu tun bleibt, sind auch in Griechenland die Aussichten wesentlich besser als vor 2 Jahren. Πρόεδρος Οικάλπες, το μήνυμα του Μαξίμου στον απόϊχο σεναρίων για συμφωνία σε ημερομηνία εκλογών. Χρησμός Σαμαρά από Βρυξέλλες. I believe that political uncertainty in Greece will soon be resolved. Πακιστάν, Ιράκ, Νιγηρία στο αίμα πνίγουν αθώους πολίτες οι ακραίοι Ισλαμιστές. Μαζική σφαγή γυναικών από τζιχαντιστές στη Φαλούτζα. 18 μήνες κρυφών συνομιλιών και ένα ιστορικό βήμα προσέγγισης ΗΠΑ Κούβας. Ανταλλαγή κρατουμένων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αρκούδα στο κλουβί. Ο Πούτιν, συνέντευξη ποταμός με αιχμές κατά της Δύσης και ψήγματα αυτοκριτική. Ζήτησε υπομονή 2 χρόνια από τους Ρώσους. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, κυρίες και κύριοι, για την επόμενη μέρα στην πολιτική σκηνή και την οικονομία μετά το αποτέλεσμα της χθεσινής πρώτης ψηφοφορίας για την προεδρική εκλογή. Το σενάριο των πρόωρων εκλογών ενισχύεται την ώρα που το Βερολίνο στέλνει το δικό του μήνυμα σε Σαμαρά και Τσίπρα, ψηφίζοντας ναι στη δίμηνη παράταση του ελληνικού προγράμματος, όπως και στην προληπτική γραμμή πίστωσης, αλλά με 7 αστερίσκους. Ανάμεσά τους, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η βιωσιμότητα του χρέους, η επιστροφή της χώρας μας στις αγορές και η άρση της απειλής αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης. Από τις Βρυξέλλες, ο Αντώνης Σαμαράς, που ενημέρωσε για τις εξελίξεις στους 27 στη Σύνοδο Κορυφής, προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίξει με τα επιτεύγματα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, τονίζοντας ότι η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα σύντομα θα επιληθεί. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, έδινε διαβεβαιώσεις στους εταίρους, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς συνέργειες, εκτός και αν τον αναγκάσουν, όπως λέει. Το κλίμα αυτό, κυρίες και κύριοι, μεταφέρεται και στον ευρωπαϊκό τύπο, που και σήμερα πλημμυρίζεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από άρθρα και αναλύσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Λίδα Μπόλα, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, απεσταλμένη του Sky και παρακολουθεί τη Σύνοδο Κορυφής, και τον Στέφανο Γεωργακόπουλο στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Σε λίγο θα έρθουμε να μας δώσετε όλο το ρεπορτάζ, αφού προηγουμένως παρακολουθήσουμε το βίντεο. Πράσινο φως για τη δίμηνη παράταση του ελληνικού προγράμματος άναψε η Γερμανική Βουλή, συνοδεύοντας την απόφαση αυτή με ένα οδικό χάρτη 7 όρων για την προληπτική γραμμή πίστωσης. Χαρακτηριστικός ήταν ο Wolfgang Schäuble, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με τη λέξη Ελλάδα. Για την Ελλάδα τα δύσκολα δεν πέρασαν ακόμη. Ωστόσο, η χώρα μπορεί να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο αν συνεχίζει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις. Θα ήταν σταθεροποιητικό σημάδι προς τις αγορές να πούμε πως εάν τηρηθούν οι απαραίτητοι όροι, θα δοθεί προληπτική γραμμή πίστωσης. Πρόκειται για 7 όρους που αφορούν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού του 2015, στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στην ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, τη σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη φερεγγιότητα των συστημικών τραπεζών, τη βελτίωση της εξωτερικής θέσης της χώρας και τέλος τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Η απόφαση της Bundestag και ιδίως η έγκριση της προληπτικής γραμμής πίστωσης έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, που τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό η Γερμανία προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά από το Eurogroup, γεγονός που αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας. Εξίσου σημαντικό, το Γερμανικό Κοινοβούλιο προσφέρει έναν οδικό χάρτη επιτυχούς και συνετής εξόδου από το πρόγραμμα προσαρμογής και έναρξης μιας νέας, πιο ευέλικτης σχέσης με τους Ευρωπαίους εταίρους της χώρας. Με θερμά λόγια για τις προσπάθειες της Ελλάδας μίλησε και η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στην καθιερωμένη ομιλία της πριν από κάθε Συμβούλιο Κορυφής. Στις χώρες της κρίσης διαπιστώνουμε ότι βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και μειώνονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Με την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, 3 από 5 χώρες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα προσαρμογής. Ακόμα και αν έχουν να γίνουν πολλά στην Ελλάδα, οι προοπτικές της χώρας είναι πολύ καλύτερες από ό,τι πριν από 2 χρόνια. Την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς από τις Βρυξέλλες, μία ημέρα μετά την άκαρπη ψηφοφορία της Βουλής, έστελνε σαφές μήνυμα εντός και εκτός των συνόρων για την πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα. Third quarter of this year in the Eurozone, Greece had the fastest growing economy with the best, the highest structural surplus. This spectacular comeback
is due to an unprecedented sacrifice of all the Greek people. I'm not going to allow, and the political system in Greece is not going to allow anyone to gamble with these sacrifices, to gamble with these accomplishments. Therefore, I believe that political uncertainty in Greece will soon be resolved. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς μονομερείς ενέργειες αλλά με συμφωνίες, θα ακυρώσει τα μέτρα λιτότητας και θα διαπραγματευτεί μείωση του χρέους μέσα από επιμήκυνση οριμάσεων στα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προέβλεψε πάντως ότι αρχικά η στάση των Ευρωπαίων ηγετών θα είναι σκληρή. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε μονομερείς ενέργειες εκτός κι αν μας αναγκάσουν. Αλλά πιστεύω ότι κανένας δεν θα μας πιέσει, καθώς μια τέτοια εξέλιξη δεν θα είναι προς όφελος κανενός. Πάντως, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόσο τα λόγια της Γερμανίδας Καγκελάριου και κυρίως εκείνα του Wolfgang Schäuble φαίνεται να καθησύχασαν τις αγορές, μειώνοντας τις αποδόσεις των δεκαετών ελληνικών ομολόγων κάτω από το 9%. Ενώ σημαντική ήταν η πτώση και του πενταετούς ομολόγου, που παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα, αν και πλησίασε σε απόδοση το δεκαετές. Τέλος, με άνοδο 1,47% έκλεισε και το χρηματιστήριο της Αθήνας. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα με τη Λίδα Μπόλα στις Βρυξέλλες για να δούμε, Λίδα, ποιο είναι το κλίμα που βγαίνει από τη Σύνοδο Κορυφής ως προς τις πολιτικές εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα, αλλά και πώς πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα που έστειλε μέσα από τη δήλωση που έκανε μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι ήταν ένα σαφές μήνυμα που απευθυνόταν πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και στους Ευρωπαίους θεία, διότι ο κ. Σαμαράς έκανε τη δήλωση αυτή προσδεκόμενος εδώ, στη Σύνοδο Κορυφής, όταν ρωτήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις από τους ξένους συναδέλφους. Λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η δήλωση έχει δύο σημεία στα οποία μπορεί να ερμηνευτεί. Το πρώτο, αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, ότι δεν επιτρέπει ο ίδιος αλλά και το πολιτικό σύστημα να χαραμιστούν, να παίξει κάποιος με τις θυσίες του τεκτέγματος του ελληνικού λαού. Και εδώ φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς επιμένει στη γραμμή που έχει ταράξει το Μέγαρο Μαξίμου και αυτή η γραμμή λέει καθαρές λύσεις. Δηλαδή, ή πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η Κάλπες. Το δεύτερο, το ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα τελειώσει σύντομα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μάλλον ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση του κλίματος που υπάρχει στο πολιτικό περιβάλλον και είναι ότι οι 180 βουλευτές τελικά θα βρεθούν. Άρα, Λίδα, είναι ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης από τον Πρωθυπουργό ότι τελικά θα καταφέρει η κυβέρνηση να εκλέξει πρόεδρο. Γιατί άλλοι διάβαζαν αυτή τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά ως μια προαναγγελία εκλογών. Προαναγγελία εκλογών δεν μπορεί να θεωρηθεί. Μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο σαν όπως αυτό που είπες, αυτοπεποίθηση ότι θα βρεθούν 180. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς είναι ότι δεν θα πάμε, αυτό είπε ουσιαστικά, σε κάποιο σχήμα το οποίο θα παρατείνει την αβεβαιότητα της χώρας. Και το λέω αυτό διότι ο κ. Σαμαράς επιμένει να λέει όχι στα σενάρια που φορούν και στα τρία σενάρια. Ποια δηλαδή? Πρώτον, την αλλαγή υποψηφίου. Επιμένει μέχρι το τέλος με τον κύριο Δήμα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Δεύτερον, λέει όχι σε συμφωνία για εκλογή Προέδρου και προσδιορισμού ημερομηνίας εκλογών. Με το σκεπτικό ότι κάτι τέτοιο δεν θα προσέφερε παρά μόνο μια παρασταμένη προεκλογική περίοδο. Η Ελλάδα θέλει να αποφύγει και αυτό ήταν και ο λόγος που επιστρέφθηκε η όλη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Και το τρίτο σενάριο για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού είναι ένα σενάριο το οποίο δεν συζητά καν ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρει στους συνεργάτες του. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις που έρχονται και από τη Γερμανία και την επικύρωση πλέον της δίμηνης παράτασης, δείχνει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο από όλες τις πλευρές. Για πάμε λοιπόν τώρα, Στέφανε, στην ψηφοφορία σήμερα στη Γερμανική Βουλή. Η γερμανική κυβέρνηση, το Βερολίνο, άναψε το πράσινο φως στην Ελλάδα, βάζοντας όρους όμως και στέλνοντας μηνύματα προς όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις.
Έτσι, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εξήγαγε, όπως είδαμε, τις πρόοδους της Ελλάδας στην εξυγίανση των δημοσιονομικών. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι πριν από λίγα χρόνια και ότι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Αθήνα θα πρέπει να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, εκτιμώντας ότι βλέπει φως στο τούνελ της κρίσης. Σε παρόμοιο κλίμα και οι δηλώσεις Μέρκελ, η οποία μίλησε για πρόοδο, και εκείνη όμως επανέλαβε την αρχή της γερμανικής πολιτικής, βοήθεια μόνο έναντι ανταλλαγμάτων. Τώρα, τα μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, κυρίως στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι δηλώσεις εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων στο προήμιο της ψηφοφορίας. Ο εκπρόσωπος των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, Γιώαχιμ Φάιφερ, δήλωσε ότι η Τρόικα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει τους ελέγχους για την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Από σοσιαλδημοκρατικής πλευράς, ο Κάρστεν Σνάιντερ είπε ότι ψηφίζουμε υπέρ της παράτασης, αλλά και η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις και να γνωρίζει ότι ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, οι όροι των δανειακών συμβάσεων παραμένουν οι ίδιοι. Και έχουν σημασία αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων αφενός εκφράζονται πιο ελεύθερα από ό,τι εκφράζεται η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Σόιμπλε, που κατέχουν θεσμικές θέσεις μέσα στην κυβέρνηση, και επιπλέον αποτυπώνουν και το κλίμα στις κοινοβουλευτικές ομάδες των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, αλλά και το κλίμα στην κοινή γνώμη, Στέφανε. Και το κλίμα στην κοινή γνώμη, και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πιστεύω, προς τόσο τον κύριο Σαμαρά όσο και τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Στέφανε και Ελίδα, και να καλωσορίσω εγώ στο σημείο αυτό τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, το τι θα γίνει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, νομίζω κανείς δεν μπορεί να προβλέψει έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι τι μας περιμένει μετά τις 29 Δεκεμβρίου και σίγουρα στα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και λίγη αυτή η παράταση, όποιος και αν είναι στο τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή υπάρχει η συνήθεια ό,τι προβλέπεται για το μέλλον το φέρνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, και ήδη από χτες το βράδυ, όταν φάνηκαν οι δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά για να επιτευχθεί η προεδρική πλειοψηφία, έχουν αρχίσει τα πράγματα να παίρνουν έναν πιο εντατικό ρυθμό. Και νομίζω ότι πρέπει κανείς να κοιτάξει εξίσου το τι είπε ο κύριος Σαμαράς στις Βρυξέλλες, και κυρίως πόσο γυμνός πήγε σε σύγκριση με το πώς είχε προγραμματίσει πριν λίγους μόλις μήνες να πάει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η σύνοδος κορυφής από την οποία περιμέναμε το πράσινο φως για την απεμπλοκή από τα μνημόνια, έτσι, για να επανατοποθετηθούμε λίγο. Πρακτικά, σωστά κάνεις και το θυμίζεις, θα ήταν μια σύνοδος στην οποία θα είχε επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάδα τέλειωσε επιτυχώς με το δεύτερο μνημόνιο, και στην οποία οι ηγέτες της Ευρώπης θα λέγανε η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση για το χρέος. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς αυτό δεν το κατάφερε, και είναι κάπου μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας αυτή τη στιγμή ολόκληρη η κυβέρνηση, αλλά και η δικιά του δουλειά. Τον είδαμε πάντως να προσπαθεί να καθησυχάσει. Προφανώς και αυτό ήταν ένα μήνυμα και προς τα μέσα, αλλά και προς τους Ευρωπαίους εταίρους και τις αγορές, ότι όλα θα πάνε καλά και η Ελλάδα δεν θα αποσταθεροποιηθεί. Είτε αυτό ερμηνεύεται ως πίστη για τους 180, είτε ερμηνεύεται ως πρόωρες κάλπες, με ένα θετικό αποτέλεσμα κατά την εκτίμηση του κυρίου Σαμαρά. Από την άλλη, η Μπάμπη, είχαμε την δήλωση στο Reuters από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μία δήλωση που διαβάζεται ως καθησυχαστική, ως μια απόπειρα να κατευνάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Το καταφέρνει κατά τη γνώμη σου? Η υστέρηση αυτή που είπαμε της κυβέρνησης δημιουργεί πρόσθετο πονοκέφαλο και μεγάλο πρόβλημα για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να σπεύσει. Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι, εφόσον προκηρυχθούν οι εκλογές στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, θα πρέπει να δώσει ισχυρότατες και πολύ πιστικές διαβεβαιώσεις για τις προθέσεις του. Ήδη όμως, στη συζήτηση αυτή με το Reuters, δίνει αυτές τις διαβεβαιώσεις, όπως και ο κύριος Σταθάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Channel 4 το Βρετανικό. Δίνουν την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν σκοπεύουν να συγκρουστούν με τις αγορές. Βάζει ένα εάν όμως ο κύριος Τσίπρας. Εκτός και αν μας αναγκάσουν. Ναι. Εάν. Αυτό είναι πράγματι μια αποστροφή την οποία δεν την ερμηνεύει περισσότερο. Να υποθέσω κι εγώ, όπως είπες πριν, ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Θα κρατήσω το σημαντικό, που είναι κατά τη γνώμη μου ότι απορρίπτει πλέον την αυτή πάγια σκέψη που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο, ότι
μονομερώς θα κηρυχθεί στάση πληρωμών ότι δεν θα τηρηθεί, ότι δεν θα πληρωθούν τα χρέη. Μάλιστα, ο κ. Σταθάκης ερμηνεύει και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, γενικότερα, ο κ. Τσίπρας ξεκινά αυτό τον μακρό και πολύ δύσκολο και κακοτράχαλο δρόμο σε ό,τι τον αφορά, του συμβιβασμού με την πραγματικότητα, του συμβιβασμού με το πλαίσιο αρχών που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις, αν θέλεις, υποδείξεις που γίνονται συνεχώς. Δες, ας πούμε, τη Γερμανική Βουλή. Η Γερμανική Βουλή τι λέει? Το πρώτο πράγμα λέει: δεν θα μας απειλείτε. Διότι ο πρώτος όρος, αν καλά τον διάβασα εδώ, τον διάβασες και εσύ νομίζω, είναι να μην υπάρχει απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Είναι πολύ αόριστος και πολύ γενικός, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος. Ναι, αλλά όταν σκεφτείς ότι όλοι λένε θα βρούμε τους ποδέμους, θα βρούμε τους άλλους, θα φτιάξουμε ένα μέτωπο, θα κινηθούμε εναντίον σας, είναι εξαιρετικά σαφές ότι στον πόλεμο δεν πας χωρίς όπλα, διότι και ο άλλος θα απαντήσει με τα δικά του. Ξεκινάμε μια περίοδο. Υπομονή. Έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε υπομονή. Δόξα τω Θεώ, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.